Πρωθυπουργός, στις 3.30 ο κύριος Λεβέντης, στις 4.00 ο κύριος Κουτσούμπας, στις 4.30 ο κύριος Μητσοτάκης, στις 5.30 ο κύριος Θεοδωράκης και στις 6.00 κυρία Γεννηματά. Κύριε Δρίτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου, απευθύνομαι όπως όλοι μας στο Κοινοβούλιο και δια του Κοινοβουλίου όσους πολίτες παρακολουθούν, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα ειδικά αυτός ο προβληματισμός και οι σκέψεις που θα εκθέσω να συνδεθούν με τον αποχαιρετισμό σε ένα πολύτιμο σύντροφο που σε λίγες ώρες θα κηδευτεί στο πρώτο νεκροταφείο, το Θοδωρή Μιχόπουλο. Αυτό το σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που καλείται σήμερα να ψηφίσει η Βουλή, κλείνει ένα κύκλο και ανοίγει ένα νέο κύκλο. Κλείνει οριστικά, πρέπει βέβαια να μπορέσουμε να το εγγυηθούμε αυτό το οριστικά, τον αδυνηρό κύκλο του εξαναγκασμού χάρη της δημοσιονομικής προσαρμογής και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ο δυνηρός εξαναγκασμός εφαρμογής περιοριστικών πολιτικών ύφεσης και πτωχοποίησης της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Της πλειοψηφίας, αλλά όμως όχι της ολότητας. Γιατί ακόμα και τώρα, μετά από 8 χρόνια οριακής ανθρωπιστικής κρίσης, κάποιοι οφσοροφιούχοι ή λιποδιαλύτες της μαύρης ζώνης της οικονομίας εξακολουθούν όχι μόνο να ζουν όπως πριν, αλλά και να επιχειρούν ξανά να περισσώσουν, αλλά και να ανασυγκροτήσουν με νέους παίκτες τη νέα πραγματικότητα, τον γνωστό ιδιωτελή και διαπλεκόμενο εσμό εξουσίας. Αυτόν τον εσμό που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Αυτός ο εσμός της χρεοκοπίας επιχειρεί σήμερα να ξεπληθεί ανακατασκευάζοντας την ψευδή αφήγηση της δίθεν επιτυχημένης πορείας του 2014, όταν τώρα πια όλοι γνωρίζουμε ότι μπροστά στα απόλυτα αδιέξοδα της επικείμενης τότε αξιολόγησης οργάνωσαν τη δραπέτευσή τους με την προσδοκία της αριστερής παρένθεσης. Ο στόχος τους είναι να μην πιστωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλη οικολόγων το άνοιγμα του νέου δύσκολου μεν και πάλι κύκλου, του κύκλου όμως που βάσιμα εμπεριέχει τις θετικές στοχεύσεις κανονικότητας και ανάκαμψης. Ποιες είναι αυτές οι θετικές στοχεύσεις? Τουλάχιστον 5. Η ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης. Η ολοκλήρωση της Μνημονιακής Σύμβασης. Η αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Ο βιώσιμος δανεισμός με επιτροπή αμέν, αλλά χωρίς μνημόνια. Και αυτό, όσο και αν δεν έχει απόλυτη διαφορά, έχει σχετική, πολύ σημαντική διαφορά. Γιατί είναι δέσμευση σε στόχους, όχι όμως σε μέσα για την επίτευξη των στόχων. Δημιουργεί πεδίο σχετικής μεν, αλλά ελευθερίας, επιλογών και η διεύρυνση αυτού του πεδίου της ελευθερίας είναι μπροστά σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε κόμμα, σε κάθε πολιτικό σύστημα να το διεκδικήσει όπως είναι μπροστά και στην κοινωνία να το διεκδικήσει. Γιατί η κυβέρνηση αυτή κατάφερε ακριβώς μέσα σε αυτήν την θητεία της να δημιουργήσει ταυτόχρονα με τις δεσμεύσεις πεδία και χώρους ελευθερίας για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Και αυτό το διεκδίκησε σε κάθε στιγμή. Η σταθεροποίηση, η αναθέρμανση και η ανάκαμψη είναι επίσης η θετική στόχευση μπροστά, όπως παραμένει και θα ενταθεί ως θετική στόχευση μπροστά η δικαιότερη αναδιανομή ή όσο γίνεται δικαιότερη αναδιανομή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η προοπτική, χωρίς καμιά κατασκευασμένη αισιοδοξία, είναι ορατή. Η προσδοκία είναι βάσιμη, χωρίς καμία αισιοδοξία ψευδή, αλλά είναι βάσιμη
και χωρίς κανέναν πανηγυρισμό. Και αυτό συμβαίνει πράγματι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια χρεοκοπίας και κρίσης. Αν δεν κάνουμε αυτή την ανάγνωση, τότε δεν μπορούμε να σταθούμε στα πραγματικά δεδομένα που μπροστά έχουμε να αντιπαλέψουμε και στις επικείμενες νέες δυσκολίες. Γι' αυτό όμως προκαλείται λυσσασμένη αντίδραση. Γιατί αν στο δύσκολο, λέω και πάλι και επιμένω σε αυτό 2018, επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες και επιτευχθούν οι σχεδιαζόμενοι στόχοι και οι σχεδιασμένοι στόχοι, τότε η Νέα Δημοκρατία θα διασπαστεί και η δεξιά θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτό είναι που τα εξηγεί όλα για αυτή τη λυσσασμένη αντίδραση και την άρνηση συμμετοχής σε οποιονδήποτε προβληματισμό από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επικείμενες δυσκολίες και για τις λύσεις που πρέπει και για τις ενιαίες στάσεις που πρέπει να κρατηθούν μπροστά σε αυτό το επόμενο διάστημα. Αυτό εξηγεί την αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας συστηματική να απέχει από την πραγματική πολιτική συζήτηση για τα σοβαρά ζητήματα της επόμενης μέρας και να επινοεί διαρκώς ανόητα αλλά και ανεύθυνα και επικίνδυνα τεχνάσματα με την επιδίωξη να αποδομήσει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μπροστά στη διαφαινόμενη δυνατότητα επίλυσης του ονόματος της Φύρων, επιλέγει τη γελοιότητα της δεδηλωμένης. Μπροστά σε ένα για πρώτη φορά διαμορφούμενο βήμα-βήμα πρόγραμμα κοινωνικού κράτους για το παιδί, με εξασφαλισμένες σημαντική αύξηση χρηματοδότησης, ανακαλύπτει ότι η κυβέρνηση είναι εχθρός της πολυτεκνίας και της οικογένειας. Το ακούσαμε, όπως ακούσαμε και από άλλη πλευρά, ότι πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Και καλά, δεν μπορεί κανείς να κάνει την απλή σκέψη ότι αφού αυξάνεται και σημαντικά κιόλας το ποσό για την ενίσχυση της οικογένειας και των παιδιών από αυτή την κυβέρνηση, θα ήταν το πιο εύκολο να μην αλλάξει τίποτα, να μην δυσαρεστήσει καμιά κοινωνική ομάδα και να τα έχει με όλους καλά, εάν λειτουργούσε ψηφοθυρικά, ψηφοσυλλεκτικά και ανεύθυνα. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που και για το δημογραφικό θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις και δίνει, και για τη στήριξη όλων των οικογενειών και των τριτέκτων και των πολυτέχνων. Αλλά είναι ένα σχέδιο. Προχωρώ. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει πολιτική δύναμη επιφορτισμένη για την αριστερή δημιουργική προοπτική, με αντιφάσεις και αδυναμίες. Αλλά αυτό είναι. Είναι δύναμη που θα συμπορευτεί και καλεί σε αυτή τη συμπόρευση και στον συναγωνισμό με όσους επιδιώκουν και επιθυμούν κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική, πιο ελεύθερη, πιο ανεξάρτητη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κλείνω παραλείποντας πάρα πολλά από την ομιλία μου. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν κινούμαστε ακόμα στη σφαίρα της ελευθερίας, αλλά στη σφαίρα της ανάγκης. Στη σφαίρα της εξαναγκασμένης βούλησης μέσα στα όρια που διαμορφώθηκε, που διαμορφώνουν οι πραγματικές διαπραγματεύσεις και οι σκληρές διαπραγματεύσεις. Με αυτό το κριτήριο ψηφίζουμε με επίγνωση, αλλά δεν πανηγυρίζουμε, δεν βολευόμαστε. Επιμένουμε να βουλευόμαστε και να προετοιμάζουμε τις καλύτερες μέρες και να τις διεκδικούμε. Και επιμένουμε ακόμα πεισματικά να γνωρίζουμε τη σημασία αυτής του αποφθέγματος των αγώνων της γαλλικής αριστεράς, ότι ο μόνος βέβαιος νόμος της ιστορίας είναι η έκπληξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριε Γιώργας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι μέσα στο 2018 θα γίνει ακόμη πιο φανερό το ταξικό πρόσημο αυτής της κυβέρνησης. Συμφωνούμε απολύτως. Και το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
ότι το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης έχει όντως τη σφραγίδα της υπεράσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου. Και μάλιστα αυτή η υπεράσπιση γίνεται πλέον όχι μόνο με το καρότο της κοροϊδίας, όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με το μαστίγιο του αυταρχισμού, με την συκοφάντηση των λαϊκών κινητοποιήσεων, με την προβοκάτσια, με την προσπάθεια να ενοχοποιηθεί συνολικά η ταξική η λαϊκή πάλη. Αυτό είναι το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης και για να το διαπιστώσει αρκεί να δει κανείς ποιοι αντιπαλεύουν το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο και ποιοι το υπερασπίζονται. Ποιοι φορείς, ποιες κοινωνικές δυνάμεις και εδώ στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων. Το αντιπαλεύουν οι εργαζόμενοι, όλοι όσοι ήταν στο δρόμο τις προηγούμενες μέρες, στην απεργία της Παρασκευής, όλοι όσοι θα είναι και σήμερα στα συλλαλητήρια και το υπερασπίζονται ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, άλλοι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είπαν ότι το πολυνομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, το υπερασπίζονται.